με την σημερινή μας επίσκεψη στο Καβαλάρι, στο Περιβολάκι και στο Λαγκαδά. Διαπιστώσαμε αυτό που γνωρίζαμε από το πρωί σήμερα, τις μεγάλες καταστροφές που υπέστη αυτή η περιοχή από τη χθεσινή νεροποντή. Άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι έχασαν το βιός τους, πλημμύρισαν τα σπίτια τους, κινδύνεψαν άνθρωποι χθες το βράδυ από την θεομηνία. Είχαμε και τέτοια περιστατικά, απεγκλωβισμούς από την πυροσβεστική. Γενικά ήταν μια πολύ δύσκολη, μια εφιαλτική νύχτα για την περιοχή. Βεβαίως αυτό που αποδεικνύεται για άλλη μια φορά είναι η γύμνια των υποδομών και οποιασδήποτε και η απουσία οποιασδήποτε έννοιας αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης στην περιοχή, σε μια περιοχή βεβαίως παιδινή, με πολλά νερά, με λίμνη, που θα έπρεπε εδώ τα αντιπλημμυρικά έργα να είναι πρώτη προτεραιότητα. Τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει, γι' αυτό και έχουμε αυτά τα φαινόμενα, φαινόμενα τα οποία θα συνεχίζονται, φαινόμενα τα οποία επαναλαμβάνονται, όπως μας είπαν άνθρωποι στο Περιβολάκι. Και αυτό που μπαίνει τώρα ως άμεσο ζήτημα είναι καταρχήν να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν για το γιος τους, για τα σπίτια τους, για ό,τι είχαν και δεν είχαν πραγματικά, γιατί θα ξεκινήσουν από το μηδέν. Θα χρειαστούν άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης και βεβαίως ένα σχέδιο γενικότερο. Την ευθύνη εδώ την έχει η περιφέρεια και η πολιτεία, έτσι ώστε και η περιοχή εδώ, όπως και όλες οι περιοχές, τα έργα αυτά θα πρέπει να έχουν ένα γενικότερο σχεδιασμό, δεν μπορούν να γίνονται τοπικά και μόνο, έτσι ώστε να προστατευτούν και να είναι θωρακισμένες αυτές οι περιοχές απέναντι σε οποιοδήποτε καιρικό φαινόμενο.